Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της ορώτης 54χρονης που βρέθηκε άγρια δολοφονημένη το πρωί της Κυριακής στα Μεσκλά. Ο δράστης μαχαίρωσε το θύμα στο λαιμό και στο πρόσωπο, καταφέρνοντας να το οδηγήσει στο θάνατο. Αποκαλύφθησαν 14 βλάβες τραυματικής αιτιολογίας από νήσων τέμνων όργανο. Οι περισσότερες ήταν επέριξης τραχυλικής χώρας και του προσώπου. Από αυτές οι 8 ήταν τραύματα τομής, οι λοιπές εκδορές. Πιθανολογείται ότι είχε προηγηθεί καυγάς ανάμεσα στην άτυχη γυναίκα και τον νορβηγό σύντροφό της, φερόμενο ως δράστη του ιδεχθούς εγκλήματος. Εκτός από τις εκδορές με μαχαίρι στο λαιμό, εκδορές έφερε και στα χέρια. Θανατηφόρος κάκος ήταν μόνο μία στη δεξιά πλάγια τραχυλική χώρα, με αποτέλεσμα την τραυματική ρήξη της καροτίδος, την ραγδαία απώλεια αίματος και το θάνατο. Ο πρώην σύζυγος του θύματος υποστήριξε ότι οι καυγάδες ήταν συχνοί ανάμεσα στην 54χρονη και τον σύντροφό της. Το μόνο που ήξερα ότι τσακωνόντουσαν και κάποια στιγμή. Ναι, και του είχα πει να τον αφήσει κάποια στιγμή. Τη μοιραία για τη γυναίκα ημέρα μετά από έναν ακόμη καυγά, τηλεφώνησε σε κατάσταση απόγνωσης τον πρώην άντρα της, ζητώντας του να την πάρει από το σπίτι. Όσα ακολούθησαν διερευνώνται από την αστυνομία. Ο ιατροδικαστής Κρήτης πάντως Σταμάτης Μπελιβάνης εκτιμά ότι η 54χρονη δολοφονήθηκε στις 13 ή 14 Ιανουαρίου. Ο χρόνος θανάτου ήταν πολύ δύσκολος από την αρχή. Τα νεκροτομικά ευρήματα δεν μας βοήθησαν και πάρα πολύ. Τον έχουμε βάλει από Τετάρτη βραδινές ώρες μέχρι και Πέμπτη μεσημβρινές ώρες. Το δρυμμή ψύχος που επικρατούσε μέσα στην οικία ήταν ανασταλτικός παράγοντας ως πριν τη φυσιολογική ροή των πτωματικών φαινομένων. Στο μεταξύ, η αποκάλυψη πως τα παιδιά του θύματος έμαθαν από τον φερόμενο ως δράστη με μια κλίση μέσω της εφαρμογής Messenger για τη δολοφονία της μητέρας τους προκαλεί σοκ. «Σκότωσα τη μητέρα σου», φέρεται να είπε ο Νορβηγός στον 14χρονο γιο της, που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε άγνοια, όπως και η 16χρονη αδελφή του, για τον βίαιο θάνατο του ανθρώπου που τους έφερε στη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος Νορβηγός κάλεσε το συγκεκριμένο τηλέφωνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και έτσι δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός του στίγματός του και της περιοχής που κινείται.